Στα τάρταρα των ΝΑΤΟ μας λείπουν 49 ταξιαρχίες και συνολικά 250.000 στρατιώτες για να καλυφθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις. Το ΝΑΤΟ λοιπόν πρέπει άμεσα να αυξήσει τις ταξιαρχίες μάχης του από τις 82 στις 131 και να αυξήσει τις μεραρχίες και τα σώματα στρατού από τις 24 στις 38 μονάδες. Αυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ικανότητα της συμμαχίας να υπερασπιστεί την επικράτειά της. Αυτά τα δεδομένα και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες αποκαλύφθηκαν σε ένα επίσημο έγγραφο ονόματι «Ελάχιστες απαιτήσει δυνατοτήτων» το οποίο συνέγραψαν οι πιο υψηλόβαθμοι διοικητές της Στρατιωτικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Το έγγραφο παρουσιάστηκε στα μέλη της Συμμαχίας την Άνοιξη του 2024, ωστόσο πολύ πρόσφατα απέκτησαν πρόσβαση σε αυτό και δημοσιογραφικές πηγές. Εκτός από την γενική αύξηση του αριθμού ετοιμοπόλεμων μονάδων, το ΝΑΤΟ πρέπει να ανοικοδομήσει σχεδόν από την αρχή ολόκληρο το επίγειο δίκτυο αεράμινά του. Ο αριθμό των επίγειων μονάδων αεράμινα πρέπει να φτάσει τις 1467 συγκριτικά με τι 293 μονάδε που επιχειρεί σήμερα η Συμμαχία. Επίση, το ΝΑΤΟ διαθέτει σήμερα 90 μονάδε εξοπλισμένε με ελικόπτερα, νούμερο το οποίο πρέπει να αυξηθεί στι 104 μονάδε. Το σχέδιο των δυτικών διοικητών περιλαμβάνει επίσης επιτακτικά πλάνα για την αποτελεσματική ενίσχυση της υλικοτεχνικής και εφοδιαστικής αλυσίδας της συμμαχίας, την βελτίωση του δικτύου μεταφορών και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της. Σε γενικά πλαίσια, το έγγραφο των ελάχιστων απαιτήσεων δυνατοτήτων που συνέγραψαν οι κορυφαίοι στρατηγοί του ΝΑΤΟ καταλήγει στο συμπέρασμα πω η Δυτική Συμμαχία πρέπει να αυξήσει τι δυνάμει τη κατά 50% για να είναι σε θέση να υπερασπιστεί επιτυχώ την επικράτειά τη στο σενάριο ενό μελλοντικού πολέμου. Καταλαβαίνετε βέβαια πω έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση. Η προστίκη 39 ταξιαρχιών στι χερσαίε δυνάμει του ΝΑΤΟ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Κάθε μία ταξιαρχία αποτελείται από περίπου 5.000 μέλη, πράγμα που σημαίνει πως χρειάζονται συνολικά 245.000 πλήρως οπλισμένοι και καλά εκπαιδευμένοι στρατιώτες για να επανδρωθούν αυτές οι μονάδες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.